Έχουμε πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Γενικά αυτό φαντάζομαι θα το ξέρει από τη ζωή σου, ότι δύο ξανθιές σε ένα χώρο δεν χωράνε. Ναι, το ξέρω και από τη Μενεγάκη. Παρακαλώ, παρακαλώ, γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα σας. Το όνομά σας? Μαρία. Η Μαρία του Σοκ. Τι γίνεται, πώς και παίρνει τηλέφωνο? Έχω ένα πρόβλημα. Συγγνώμη, Μαρία, μην ξυνίζει τα μούτρα σου καταρχήν. Την πολυγονεύω. Δεν ξυνίζει τα μούτρα σου, δεν σε βλέπω κιόλα. Δεν πειράζει, σε βλέπω εγώ. Σε νιώθω. Θυμάμαι εγώ που έφυγα το πρωί και έλεγα τα ζώδια και με έκοψε. Σε έκοψε Μαρία. Ναι. Γιατί Μαρία την έκοψε? Για κάποιο λόγο. Πήγε και έλεγε του καλού άνθρωπου αυτού, του Νικόλα, του μοναδικού αυτού υπέροχου άνθρωπου. Του λέγε. Δεν τη χωνεύω αυτή. Απογλύψω. Καλά, μιλάμε, αυτό το αφεντικό ήταν υπέροχο. Α, αφεντικό. Μάλλον κάτι μου έκανε για να σε κόψω. Γιατί, τι σου έκανα, Μαρία? Δεν ξέρω, παιδιά, έχω ένα πρόβλημα. Κόστο μου άκουσε. Για πες, εμένα, ναι. Πείτε τα σιγά. Ωραία, θα στο λύσω. Κοπέλα, ο Θεός να την κάνει. Που πάει τώρα να μου φάει τη θέση. Ερχόταν στο πρωινό η συγκεκριμένη κοπέλα. Ναι. Και κάπως έκανε τα γλυκά μάτια στον παρτενέρ. Γιατί έχει έκο καλέ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν γινόταν η συζήτηση να συνεχιστεί. Κόπηκε από το όμως. Θα σου πω εγώ εσένα, Μαρή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να φύγει από το στούντιο. Και εσένα τι σε νοιάζει που έκανε τα γλυκά μάτια στον παρτενέρ σου? Εποφθαλμιά στην θέση μου. Ορίστε, μιλά ελληνικά, μωρή. Μιλά ελληνικά, να σου λύσω το πρόβλημα, αγάπη μου. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Να εξαφανιστεί. Εξαφανίστηκε. Πήγε στον Κώστα το Μαρτάκι. Τι άλλο θες από τη ζωή σου? Την έδιωξε από το πρωινό. Ρουφιάνα! Μπράβο μου! Πήρες δηλαδή να με πικάρεις? Ναι. Το πρωί θα πάρεις μια αύξηση. Να με το συμπάθειο. Γεια σου, Μαρία, γεια σου. Δηλαδή, εντάξει, τι. Εδώ μέσα έχει γίνει μπάχαλο. Μπορεί να βγει και το αφεντικό στο τηλέφωνο. Να πάρουμε και τον καράφλα. Να πάρουμε. Να πει να μας τα πει ένα χεράκι. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ ένα κοπλιμάν έκανα στο φαλάκρα. Και αυτός μου. Μήπως τώρα τι έγινε. Γεωργίτσα. Έλα, αγάπη μου, έλα, αγάπη μου. Τι κάνεις, Νίκο μου? Γιατί πρέπει να βγάλεις τη σχέση μας προς τα έξω? Εγώ. Γιατί. Αυτή που έχεις απέναντί σου το πρωί που σου έχει φάει τα λυσακά, αγόρι μου, σου έχει πέσει τα μαλλιά από αυτήν. Κορίτσι μου, όμορφο, εσένα δεν σε θέλω για την εκπομπή. Α, γιατί με θες, αγάπη μου? Εσένα σε θέλω για άλλες καταστάσεις. Ω, Παναγίτσα μου, το βράδυ δεν θα κοιμηθώ. Αυτό ακριβώς. Δεν θέλω να κοιμάσαι. Το βράδυ είσαι μόνος? Μόνος. Αχ, πιες δύο, ένα διπλό εσπρέσο. Γιατί θέλω να με κρατήσει διπλό, να τον πιέσει, θέλω να με κρατήσει ξύπνια όλη νύχτα. Εσύ θα τον πιέσει, όχι το αφεντικό, εσύ θα τον πιέσει. Εγώ μπορώ να κοιμάμαι την πρόσφαση. Ας το να κάνει δουλειά αυτό. Κάτσε, συγγνώμη, έχουμε παρέμβαση, συγγνώμη. Παρακαλώ. Νίκο, τι γίνεται εκεί? Μαρία, εγώ με την Γεωργίτσα έχουμε άλλη σχέση. Δεν είναι αυτό που νομίζω. Παιδιά, σας παρακαλώ, γιατί γίνεται αυτό στον αέρα? Νίκο, θα μου πάει τη θέση. Έχουμε βγάλει τα εσόπ, σας παρακαλώ. Να μιλήσουν, ρε, περίμενε. Έχει άλλη θέση στην καρδιά μου, Γεωργίτσα. Άγω στα πόδια σου, θα ήθελα να είχα μια θέση και καρδιά σου. Σχέστηκα για αυτή. Νίκο, είσαι μεγάλη. Παρετούμε. Δεν μπορώ άλλο. Όσοι από εσάς ακούσατε χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα, το Γιώργο και τον Κώστα, έγινε και ένα πολύ μεγάλο, πώς θα το πω, μπιφ με τη Γεωργίτσα. Η Μαρία λοιπόν πήρε ένα τηλέφωνο τη Γεωργίτσα. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί μπήκε στο τηλεφώνημα μέσα? Εγώ πήρα να πω το πρόβλημα. Δεν μπορώ να νιώθω τη Γεωργίτσα έτσι να αισθάνεται άσχημα, ρε παιδί μου, που την κόψαμε από την εκπομπή, καταλαβες. Νιώθεις καλά να αισθάνομαι εγώ άσχημα? Τι άσχημα τώρα, τι, εποφθαλμιά τη θέση σου? Ναι, θέλω μου τη ζεστάνει εδώ. Δεν καταλαβαίνω τι είπε. Δεν κατάλαβε, αυτό κατάλαβα κι εγώ. Ξεμάλιας με ξανθές. Αυτό έχω να πω μόνο. Για όλα. Δεν φταίω εγώ για όλα. Τι σχέση έχετε τώρα με τη Γεωργίτσα? Τι σχέση έχω με. Αυτή τη σχέση έχω με τη Γεωργίτσα. Έλα, παιδιά. Δεν θέλω εγώ την αγάπη δικιά μου. Να μην αρέσει κανένας να είναι μοναχικιά μου. Μοναχικιά μου. Σοκ.